Χρόνια πολλά σε όλη την Κύπρο. Τιμούμε σήμερα πρωτίστως τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Κυπριακή Δημοκρατία και την κυριαρχία μας. Συγχαίρουμε θερμά την Εθνική Φρουρά για την εξαίρετη πραγματικά παρουσία της σήμερα και χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση τις έντονες, αδιάλειπτες, συνεχείς, αποτελεσματικές και παραγωγικές προσπάθειες του Υπουργείου Άμυνας και της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου επαγγελματικού στρατού με αυξανόμενη αποτρεπτική ισχύ, αλλά ταυτόχρονα και ένα ισχυρό εταίρο, ένα ισχυρό βραχίωνα αμυντικής πολιτικής για την περιφερειακή άμυνα, ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, πέρα από την ανεξαρτησία μας που εορτάζουμε σήμερα. Έρεται και επίσημα το εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία εν μέσω των τουρκικών προκλήσεων και της δήλωσης του κυρίου Μενέντες για παρεμπόδιση των περαιτέρω εξοπλισμών της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό διανοίγει νέους ορίζοντες για αμυντική συνεργασία με ισχυρά κράτη όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ήδη πράττουμε εξάλλου με την Ελλάδα πρωτίστως, με το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Αίγυπτο και με άλλες πολλές χώρες. Για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλέγμα αναχέτησης, ανάσχεσης του τουρκικού αναθεωρητισμού και επεκταρισμού και να προασπιστούμε την κυριαρχία μας μαζί με φίλια κράτη. Αυτό εξάλλου οφείλουμε προς όσους αγωνίστηκαν, αυτό χρωστάμε προς τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές για μια πατρίδα απελευθερωμένη, απ' άκρου σ' άκρου και επανενωμένη. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας. Ενωμένη για μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη.